Λοιπόν, Βίκυ, μου επιτρέπει να σε λέω στον Νικό, γιατί σε ξέρω μέσα από τηλεόραση. Χαρά μου, έχουμε... Τάσο μου, χαρά μου, τι λες τώρα. Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε στην Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, όχι εγώ, η Καντέλα, ναι, ο ρόλος που υποδίωμαι. Και θέλω να μου πεις τι είναι για σένα το να πεις στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Γουστάρω τρελά, τρελά τα σο. Αλήθεια σου λέω. Ξέρεις τι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τόπος. Έχω πάντα, ξέρεις, μία. Λέω, θα λένε τώρα ότι όλοι ξέρεις πώς πάνε στη Θεσσαλονίκη και είναι ωραία και περάμε τέλεια. Αλλά ρε παιδί μου, πώς να μην το πεις. Δηλαδή, καταρχήν έχετε την άβρα της θάλασσας. Είναι άλλο πράγμα. Είναι τόσο όμορφη πόλη. Με η διάθεσή της, ο κόσμος, πώς το όλοι έξω, πώς το έτσι λίγο στο χάσιμο. Μας έχουν λίγο για αραχτούς εδώ πέρα. Δεν είναι αλήθεια. Εντάξει, είναι αλήθεια, όχι ότι δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα δεν τα παίρνουμε τόσο κατάκαρδα όσο τα παίρνουν. Τέλειο. Τι είναι το νερό που πίνετε? Εμφιαλώστε το, στείλτε το γυαλού. Ίσως λένε ότι το νερό στη Θεσσαλονίκη είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έτσι λένε. Ναι, μάλιστα, δεν την ήξερα αυτή την πληροφορία. Δύο λόγια για την παράσταση, ο ρόλος σου βασικά. Εντάξει, είναι οι γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης του Αλμοδόβαρ, η γνωστή κινηματογραφική ταινία. Τώρα πόσο εύκολο είναι να γίνει μια κινηματογραφική ταινία? Δεν είναι εύκολο, πίστεψε με, δεν είναι εύκολο, αλλά χάρη στους ταλαντούχους συνεργάτες, στον Κακλέα και στον Πετρόπουλο που το διασκέβασε και στον Μανώλη Παντελιδάκη που έκανε τα σκηνικά, στον Πρίφτη που έκανε τις μουσικές, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, γιατί παράσταση. Είναι από τις πολυσυντημένες παραστάσεις του χειμώνα στην Αθήνα. Είναι αλήθεια. Είναι μια παράσταση που δούλεψε πολύ καλά στην Αθήνα και ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και εδώ. Εδώ σίγουρα, γιατί ο κόσμος σας αγαπάει εδώ. Πάμε όμως για το ρόλο. Για το ρόλο. Λοιπόν, κάνω ένα μοντέλο επιτέλους. Ωραιότατα. Ένα μοντέλο για παχουλές. Μία τύπισσα η οποία. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαρά. Ναι, βέβαια. Να είστε καλά. Επίσης. Μοντέλο λοιπόν για παχουλές, μία τύπισσα η οποία όταν γνωρίζει έναν άντρα θεωρεί ότι είναι, έτσι ξεκινάει το έργο, η ιστορία της, ότι τι τρομερό να γνωρίζεις έναν άνθρωπο και μέσα σε τρεις μέρες να καταλαβαίνεις ότι είναι σαν να τον ξέρεις μια ολόκληρη ζωή, ότι είναι το καλύτερο σου έχει συμβεί και μέχρι να γυρίσει το κεφάλι της τον βλέπει με την ζώνη του τρομοκράτη γεμάτος πυροτεχνήματα, διότι αυτός είναι ένας σάικο τρομοκράτης. Αυτό την τσακίζει μέχρι που κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Αλλά επειδή είναι μια γυναίκα που ζει το πάθος και είναι και λίγο χαζοβιολίτσα, ψήνεται εύκολα με τους γκόμενους, αμέσως μετά βρίσκει την αντιβίωση ένα άλλο αγόρι που θα ξαναζήσει και με αυτό, να ξέρεις, την καινούργια περιπέτεια. Περίπου. Λοιπόν, η συνύπαρξη με την Σμαράγδα Τιγκαρίδη. Μια χαρά, σούπερ. Είναι η πρώτη φορά που δουλέψαμε μαζί στο θέατρο, δεν την ήξερα. Ειλικρινά στο λέω, ενώ δείχνουμε πολύ διαφορετικές, βρήκαμε κοινά πράγματα, δέσαμε σκηνικά και αυτό μας το είπε και ο κόσμος και αυτό είναι, ξέρεις, μεγάλη χαρά και περάσαμε ένα χειμώνα ζάχαρη. Ενώ είμαστε 11 άτομα θείασος, που ξέρεις αυτό μεγάλος, είναι λίγο επικίνδυνο, μεγάλος, βέβαια, μεγάλος και πολύ διαφορετικός, ηλικιακά, σχολές, γενιά, τα πάντα, έγινε ένα πάρτι ρε εσύ, φοβερό, δηλαδή, ναι. Και ξέρεις, και πάει και τρομερά με αυτό το έργο. Γιατί όλο το ύφος του έργου είναι σαν ένα άλλο να πάρξει, σαν γιορτή, σαν πανηγύρι. Και αυτό συνέβη και με όλη αυτή την παρέα. Ωραίοτατα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχετε δουλειά, πρέπει να τα πούμε, όμως θα έρθω στο θέατρο για να τα πούμε. Να είσαι καλά, θα σε περιμένουμε. Θέλω να τελειώσουμε μια ευχή, γιατί ούτως ή άλλως ο κόσμος έχει την ανάγκη της από ευχές, ειδικά από τα δημόσια πρόσωπα που είστε εσείς, γιατί περνάει κάποιες δύσκολες καταστάσεις αυτή την περίοδο. Τι άλλο το να ακούσει έτσι αυτές τις μέρες τις πασχαλινές? Δεν ξέρω να σου πω κλισέ ευχές. Εντάξει, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, αλίμονο, ψυχραιμία, κουράγιο. Θα σου πω μια συμβουλή που δίνω στην κόρη μου. Να τους αγαπάμε όλους, να εμπιστευόμαστε λίγους και να μην κάνουμε κακό σε κανέναν. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.